μάχη για να συμπεριληφθούν τα αυτονόητα στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανανέωση της θητείας της ΣΟΥΝΦΙ ΚΙΠ δίνει Λευκωσία. Συγκεκριμένα, η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να υπάρξουν ξεκάθαρες αναφορές στην επιδιωκόμενη μορφή λύσης της Ζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας, στην υπόμνηση της ανάγκης για σεβασμό των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και στην καταγραφή των παρανομιών της Τουρκίας στα Βαρόσια και του κατοχικού καθεστώτος στη νεκρή ζώνη. Εν όψη της συζήτησης για ανανέωση για άλλους 6 μήνες της παρουσίας της ειρηνευτικής δύναμης, γίνεται επίσης προσπάθεια για να συμπεριληφθεί στο ψήφισμα που θα υιοθετηθεί περί τα τέλη του μηνός από το Συμβούλιο Ασφαλείας αναφορά για την ανάγκη διορισμού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό με σκοπό να προωθήσει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Είναι ενέργειες οι οποίες είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο, είναι αντίθετες με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να καταγραφούν εντός του ψηφίσματος. Είναι μια πολύ σημαντική διπλωματική διεργασία στην οποία δίνουμε μεγάλη σημασία. Έχουμε διαμηνήσει και σε επίπεδο Νέας Υόρκης αλλά και στους εκπροσώπους του Κύπρου ότι αναμένουμε το ψήφισμα να αποτελεί μια ακριβή και αντικειμενική καταγραφή της κατάστασης της πραγμάτων. Χθες κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας η έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τις καλές του υπηρεσίες στην Κύπρο. Την ερχόμενη Τρίτη, 17 Ιανουαρίου, ο αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Colin Stewart θα ενημερώσει τα μόνιμα και αιρετά μέλη του Συμβουλίου για την κατάσταση πραγμάτων στο νησί. Η στάση του αξιωματούχου των Ηνωμένων Εθνών έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση, κατά το οποίο άλλωστε φρόντισαν να κάνουν γνωστό ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και ο υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης. Στη Νέα Υόρκη για επαφές βρίσκεται και ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου. Η ικανοποίηση και ανακούφιση προκάλεσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών και